και ακόμη ένα από τον Άγιον Μάρκον τον Ασκητήν. Ο ταπεινόφρον και έργων έχων πνευματικών, αναγινώσκων τας Θείας Γραφάς, πάντα είσαι αυτόν νοήσει και ούκης έτερον. Δηλαδή, ο ταπεινός άνθρωπος, αυτός που έχει έργο πνευματικό, δηλαδή εργάζεται πνευματικά, έργων πνευματικών, έτσι, όχι επαγγελματικό, όχι βιοποριστικό, όχι όχι, ή καλλιτεχνικό, έργων πνευματικών. Τι θα κάνω να αναπτύξω την πνευματική μου ζωή? Όταν διαβάζει τις γραφές, ό,τι διαβάζει το εννοεί πάντα για τον εαυτόν του και ποτέ για τους άλλους. Ένα πολύ χοντρό είναι το εξής. Σε ένα ναό ακούνε κήρυγμα οι άνθρωποι. Ο ιεροκήρυξης ομιλεί. Τότε λέει ο ένας τον άλλον, ή την ώρα εκείνη ή όταν βγουν έξω, ωραία τους τα είπε. Αυτό δεν είναι καλό. Ποτέ δεν θα πούμε τους τα είπε ωραία, αλλά θα πούμε ωραία μου τα είπε. Σε μένα. Αυτό θέλει να πει αυτό το χωρίο, το θαυμάσιο του Αγίου Μάρκου του Ασκητού, ότι όταν διαβάζεις την Αγία Γραφή, ποτέ μιλές, α, αυτά ταιριάζουν σε κάποιους τέτοιους τέτοιους. Είναι λαϊκίστικο, επιτρέψτε μου να σας πω, λαϊκίστικο, λαϊκίστικο πραγματικά. Ναι, κάτι τέτοια, κάποιοι τα κάνουν αυτά. Μην το πείτε ποτέ αυτό. Μην το πούμε ποτέ αυτό. Αυτό μιλάει για μένα. Για μένα, μόνο για μένα μιλάει αυτό. Εάν αυτό το κάνω, καταρχάς φανερώνω ότι είμαι πνευματικός άνθρωπος. Γιατί μόνο ο πνευματικός άνθρωπος έτσι σκέπτεται και έτσι τοποθετείται. Και δεύτερον, θα έχω πολύ μεγάλη πνευματική προκοπή. Αυτά, παιδιά, τα λίγα με αυτές τις απορίες που είπαμε, και περιμένω τις καινούργιες σας απορίες, τις φετινές, τις φρέσκες. Και άλλη μια φορά, καλή χρονιά.